Γιατί ο Λαλούς είχε διευθυντή. Ναι. Γιώργο, μίλησε για τις διακοπές. Είπε ότι διέκοπε ο Γερμανός διευθυντής. Γιώργο, η ομάδα του Παναθηναϊκού σήκωσε σκόνη για το θέμα διαιτησίας, αλλά η αναφορά και σε προηγούμενους αγώνες και σε προηγούμενα λάθη μου δίνει εμένα την εικόνα ότι ουσιαστικά δεν στέκεται μόνο στο σημερινό αγώνα, στέκεται γενικώς στη διαιτησία. Άρα τα παράπονα για το σημερινό αγώνα, κατά την άποψή μου, θα τα πούμε και με εικόνα σε λίγο, είναι χλιαρά και δεν επικεντρώνεται στο ντέρμπι. Πάμε να δούμε την πρώτη περίπτωση. Είναι για μια φάση στην οποία είπε και ο Δήμος προηγουμένως αυτό που είπα και πριν, και δεν τον δίνω σαν δικαιολογία ότι οι ποδοσφαιριστές δεν διαμαρτύρονται και αν διαμαρτύρονται είναι παράβαση, όμως δίνει ένα feeling του αγώνα. Εδώ θα δούμε λοιπόν μια προσπάθεια του ποδοσφαιριστή Ρέτζου να παίξει την μπάλα με το κεφάλι. Καταφέρνει λοιπόν να την παίξει με το κεφάλι. Ακριβώς μπροστά του βρίσκεται αντίπαλος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ολυμπιακού ακουμπάει τα χέρια του στην πλάτη. Έρχεται η μπάλα λοιπόν και εγκλωβίζεται, αν το δείτε, μετά από την κεφαλιά. Είναι πολύ σημαντικό. Η UEFA στις οδηγίες λέει ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να παίξει την μπάλα και τα καταφέρνει, αυτή τη φορά ο Ρέτζος τα κατάφερε με το κεφάλι και μετά έρχεται σε επαφή με το χέρι η μπάλα, εφόσον βρίσκεται σε φυσιολογική θέση στα χέρια και δεν υπάρχει πρόθεση, τότε δεν υφίσταται παράβαση. Εδώ λοιπόν δεν υφίσταται παράβαση και για να σας δώσω άλλο ένα feeling, θα δείτε ότι ο ποδοσφαιριστής Ρέτζος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή η μπάλα έρχεται στα χέρια του και δεν πάνε τα χέρια στην μπάλα, την αφήνει να πέσει κάτω, δεν κάνει καμία κίνηση στη συνέχεια να τη διώξει μακριά, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού να τη βρει μπροστά του, να κάνει το σουτ και να έχει μια μεγάλη ευκαιρία, την οποία απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά μεταφράζουμε την εικόνα, δίνουμε τα στοιχεία που δίνει ο κανονισμός, που λέει ότι εφόσον ο ποδοσφαιριστής καταφέρει και την παίξει με το κεφάλι και μετά πάει στο χέρι, τα οποία βρίσκονται χαμηλά κάτω από το ύψος του ώμου και δεν έχουν πρόθεση, που εδώ δεν έχουμε πρόθεση, δεν υφίσταται παράβαση. Και εδώ ο διαιτητής λοιπόν και με τη βοήθεια του VAR, έτσι πήραν την ίδια απόφαση να δώσουν συνέχεια στον αγώνα. Γίναν δύο σουτ, έγινε μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στον αγώνα και συνεχίστηκε το παιχνίδι. Και δεν δόθηκε παράβαση και πολύ σωστά. Πάμε δεν δόθηκε παράβαση για απέναντι. Πάμε να δούμε όμως στη συνέχεια. Θα δείτε ότι ο διαιτητής είχε την ίδια τακτική και προς τις δύο ομάδες. Εδώ ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού σε μία ευκαιρία εντός περιοχής, θα δείτε, την παίρνει με το κεφάλι, η μπάλα ακουμπάει μετά στο χέρι. Ο διαιτητής εδώ δεν έδωσε κάποια παράβαση να διακόψει το αγώνα για φάουλ. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Βλέπετε ότι και εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν χρεώνει σκοπιμότητα. Το χέρι βρίσκεται σε φυσική θέση για την κίνηση που κάνει και ο μόνος λόγος που θα μπορούσε εδώ να δώσει παράβαση θα ήταν μόνο από το χέρι αν η μπάλα πήγαινε απευθείας γκολ. Ναι. Εάν πήγαινε σε συμπαίκτη και ο συμπαίκτης έκανε γκολ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση ο διαιτητής να ακυρώσει αυτό το γκολ που θα πετυχόταν μόνο από το χέρι απευθείας πήγαινε στα δίχτυα. Έτσι ορίζει. Έτσι λένε οι οδηγίες και ο κανονισμός. Και πήρε κάρτα από Παπαδημητρίου. Και σε αυτή την περίπτωση. Γιατί είναι ένταση της στιγμής. Εδώ δείχνει ο διαιτητής ότι ουσιαστικά και προς τις δύο ομάδες έτσι ακολουθεί την ίδια τακτική. Με ενιαίο τρόπο τα αντιμετωπίζει. Βέβαια υπήρχαν λάθη. Δεν θεωρεί ότι υπήρχε σκοπιμότητα. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις προς συζήτηση για φάουλ, για κίτρινες κάρτες, για κόκκινες. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι ο διαιτητής προσπάθησε να αποδώσει δικαιοσύνη. Έχουμε μια φάση ακόμα. Έχουμε δύο φάσεις. Πάμε να τις δούμε. Είναι αυτό που λέω ότι του ξεφύγαν κάποιες φάσεις. Όπως εδώ σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έδωσε φάουλ, δεν έδωσε κίτρινη κάρτα. Να πω όμως και να το δείτε στο replay, και εδώ θα μπορούσα να πάρει τη βοήθεια από το VAR, ότι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ουσιαστικά παίρνει εισιτήριο για κόκκινη κάρτα, έτσι. Είναι σίγουρα φάουλ και κίτρινη και μπαίνουμε στη συζήτηση του αν θα ήταν και κόκκινη. Έβγαλε κίτρινη. Έδωσε το φάουλ, δεν έβγαλε ούτε κίτρινη, που λέμε ότι ήταν απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση και σε αυτό το μαρκάρισμα, τον υψοκίνδυνο. Ναι, εφόσον όμως. Ο VAR παρεμβαίνει όταν πρόκειται για κόκκινη κάρτα. Αν πρόκειται για κόκκινη κάρτα, μπορεί να παρέμβει. Αν θεωρούσε ότι εδώ είναι. Αν θεωρούσε ο VAR ότι ήταν κόκκινη κάρτα. Ο VAR δεν έκανε παρέμβαση, γιατί προφανώς θεωρούσε ότι το πολύ θα ήταν κίτρινη. Εδώ όμως βλέπετε ότι το πόδι είναι ψηλά, είναι με τις τάπες και σίγουρα, έτσι, αν δεν ήταν κόκκινη, ήταν πορτοκαλί αυτό που λέμε. Άρα παίξαμε στο όριο εδώ πέρα, αλλά μια κίτρινη θα έπρεπε να δοθεί. Δεν χωράει συζήτηση καν. Μία φάση ακόμα. Μία ακόμη περίπτωση, έτσι, για να δώσουμε την εικόνα του αγώνα και να... Εδώ θα δείτε ότι είναι μια περίπτωση, ένα μαρκάρισμα. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού εδώ έχει κίτρινη κάρτα ήδη από τα προηγούμενα λεπτά.
Βρισκόμαστε προς το τελείωμα του αγώνα. Θα δείτε ότι είναι ένα φάουλ σκοπιμότητας για να παρεμποδίσει τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να αναπτύξει μια επίθεση. Εδώ ήταν κίτρινη κάρτα λοιπόν, θα ήταν η δεύτερη. Και αν εδώ ο διαιτητής ακολουθούσε το γράμμα του κανονισμού, θα άφηνε την ομάδα του Παναθηναϊκού με 10 παίχτες για τα υπόλοιπα περίπου 10 λεπτά. Άρα θεωρώ ότι οι διαμαρτυρίες και οι ανακοινώσεις της ομάδας του Παναθηναϊκού δεν πιάνουν τόπο, διότι ο διαιτητής έκανε λάθη και για τις δύο ομάδες, χωρίς βέβαια κατά την άποψή μου να έχει σκοπιμότητα. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ.